Δεν έχει τέλος η περιπέτεια δύο κριτικών που βρίσκονται εγκλωβισμένοι στον Ισημερινό από τις 25 Μαρτίου. Εμείς φτάσαμε εδώ πέρα στις 22 Φλεβάρι. Ο Ισημερινός ανακοίνωσε ότι θα κλείσει τα σύνορα στις 15 Μάρτη και είχε ισχύει η προεδρική ανακοίνωση από την επόμενη μέρα, 16 Μάρτη. Εμείς 17 Μάρτη είχαμε τη μεγαλύτερη πλημμύρα στην ιστορία της κοινότητας και επίσης δεν είχαμε και επικοινωνία. Γιατί για να πας σε αυτήν την κοινότητα πρέπει να πάρεις ένα κανό και να διασχίσεις το ποτάμι επί 5 ώρες και δεν υπάρχει φυσικά σήμα κινητής τηλεφωνίας. Υπάρχει δορυφορικό ίντερνετ που λειτουργεί 2 ώρες την ημέρα. Αλλά λόγω και της πλημμύρας και τα λοιπά πέσαν οι γέφυρες και δεν είχαμε πρόσβαση στην επικοινωνία. Εμείς μάθαμε ότι κλείνουν τα σύνορα μια εβδομάδα μετά, στις 23 του Μάρτη. Και οργανώσαμε την έξοδό μας. Πράγμα που δεν ήταν και πολύ εύκολο. Έπρεπε η κοινότητα να κινητοποιηθεί. Πάλι με κανό, με τους ανθρώπους, φύγαμε στην κοντινότερη πόλη. Από την κοντινότερη πόλη επικοινωνήσαμε με τις ελληνικές αρχές, με τον πρόξενο επιτιμή που βρίσκεται εδώ στο Ισημερινό και με την πρεσβεία που βρίσκεται στη Λίμνο. Ο καθηγητής Πανεπιστημίου από το Ηράκλειο και ο φωτογράφος από το Ρέθυμνο που ταξίδεψαν στο μακρινό Εκουαδόρ για να ολοκληρώσουν μια εθνογραφική έρευνα και ένα αντίστοιχο ντοκιμαντέρ στην Αμαζονία. Αφού ήρθαν αντιμέτωποι με τα στοιχεία της φύσης, τώρα πρέπει να ξεπεράσουν και τις διπλωματικές συμπληγάδες προκειμένου να επιστρέψουν στη χώρα. Παρότι όλο αυτό πρέπει να γίνει με ρήμη των ελληνικών αρχών βασινόμου, αυτοί μας λένε ότι όχι μόνο θα πληρώσουμε εμείς οποιαδήποτε πτήση υπάρξει, αλλά και όταν φτάσουμε στην Ευρώπη δεν έχουν καμία ευθύνη για το πώς θα πάμε στην Ελλάδα. Δηλαδή, αν η πτήση γίνει από τους Ισπανούς, γιατί η Ελλάδα δεν κάνει πτήσεις, θα φτάσουμε στη Μαδρίτη με την κατάσταση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη σε σχέση με τον κορονοϊό και από εκεί. Ό,τι καταλαβαίνουμε. Θα πρέπει να βρούμε τρόπο να φτάσουμε είτε στο Παρίσι, είτε στις Βρυξέλλες, είτε στη Ζυρίχη, γιατί μόνο από εκεί έχουν πτήσει από την Ελλάδα και να ψάξουμε και πτήση και να επιστρέψουμε. Και η τελευταία απάντηση του κυρίου Πρέσβη, που μάλλον θορυβήθηκε από τη δημοσιότητα, γιατί είναι η πρώτη φορά που μας έγραψε ο ίδιος, ήταν προσβλητικότατη, ηρωνικότατη και με ύφος που δεν αρμόζει ούτε στην ελληνική διπλωματία, ούτε στη θέση που κατέχει. Ουσιαστικά μας κατηγορεί εμάς για ό,τι συμβαίνει, ας πούμε. Μας λέει ότι διασκέδασε πολύ με τα αρθρίδια που δημοσιεύτηκαν με την περιπέτεια με οποία είναι υπεύθυνος και το διασκεδάζει από ό,τι φαίνεται. Και πάντων, ποιοι νομίζουμε ότι είμαστε ο Αχιλλέας που πολεμάει τους Τρώες και τέλος πάντων θα προσπαθήσουν να επαναπατρίσουν ακόμα και εμάς. Είναι απάντηση πρεσβευτή, τι θέλετε να σας πάρω από το χεράκι. Δηλαδή θέλω να πω, ο πρεσβευτής είναι η σημαία μας, όποιος πρεσβευτής, έτσι. Δεν είναι απάντηση πρεσβευτή αυτή βεβαίως. Δεν εννοείται ότι δεν είναι απάντηση πρεσβευτή. Και αν υπάρξει μια τέτοια καταγγελία του Υπουργείου Εξωτερικών, θα την κοιτάξει και θα τη δει. Οι δύο κριτικοί έχουν προχωρήσει σε αναφορά στο συνήγορο του πολίτη, ενώ παρέμβαση έχει κάνει και οι δικηγόρους τους. Στο μεταξύ, όλες αυτές τις ημέρες, πώς ζείτε στο Κήτο? Εμείς στο ξενοδοχείο που βρισκόμαστε μπορούμε να βγαίνουμε έξω μία φορά την εβδομάδα και ουσιαστικά πληρώνουμε τα έξοδά μας με τις οικονομίες που έχουμε και με χρήματα που μας στείλουν δικοί μας άνθρωποι μέχρι να μας αναπτύσσουν. Και κάθε μέρα που περνάει, ας πούμε, αυξάνεται και ο κίνδυνος και την υγεία μας.